Την καταπόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή τη κυρία Ανάκριση και τη διενέργεια εντελεχού και ει βάθο ελέγχου για την πολύκρωτη υπόθεση τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ζητάμε παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου Βασίλη Πλιώτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 22χρονο Δίνο, το 12ο εμπλεκόμενο πρόσωπο τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, με την κατηγορία τη οπλοκατοχή, καθώ στο αυτοκινητό του βρέθηκε ένα σουτιά. Τελικά πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την 5η. Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκη, θα γίνει την Παρασκευή η επίσημη αναγνώριση των κατηγορουμένων και φερόμενων δραστών τη δολοφονική επίθεση στη Χαριλάου. Η αναγνώριση θα γίνει από του δύο φίλου του 19χρονου Άλκη. Στην πάταξη τη οπαδική βία μετά τη σοκαριστική δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Χαριλάου Θεσσαλονίκη, στοχεύει η κυβέρνηση και επιστρέφει 16 χρόνια μετά το ιδιώνυμο. Σύμφωνα με πληροφορίε που μετέφερε στο Μετρόπολις σε 95,5 ο Κυριάκο Στομαίδη, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σκέφτεται πολύ σοβαρά την επιστροφή του νόμου του Γιώργου Ορφανού από το 2006. Ξέσπασε η μητέρα τη Ελένη στο Παλούδι Κουλαρμουτίδου μετά τη διακοπή τη δίκη για τι 10 Μαρτίου, οπότε και θα ξεκινήσει η εκδίκαση τη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Εκφράζοντα την οργή τη, η κυρία Αρμουτίδου τόνισε μεταξύ άλλων: Δικαιώματα εδώ έχουν μόνο οι εγκληματίε. Φτάνει με αυτό το δικαστικό σύστημα. Δεν θα ακούμε μόνο, θα φωνάζουμε δυνατά. Μάλιστα, υπογράμμισε πω αν υπάρξει μείωση ποινών, θα βάλει φωτιά στη Βουλή. Στη φυλακή οδηγείται η 29χρονη μητέρα και ο 33χρονο Πολωνό, σύντροφό τη, που κατηγορούνται για τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου γιου τη γυναίκα. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη ασκήθηκε στον αστυνομικό που φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 44χρονο Ρωμά. Για συνέργεια στην εν λόγω πράξη διώκεται 67χρονο πολίτη που φέρεται να είχε συμμετοχή στην αξιόπινη πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Νέα αποκάλυψη σχετικά με την τραγωδία τη Πάτρα βλέπει το φω τη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα η μητέρα των τριών παιδιών που έσβησαν στην Πάτρα και οφορούσε και άλλο παιδί όταν άρχισαν τα προβλήματα υγείας της Τζορτζίνας. Η μητέρα φέρεται να πήρε αυτή την απόφαση διότι φοβόταν το γεγονός κληρονομικής ασθένειας, το οποίο μπορεί να συντελούσε σε μοιραία κατάληξη. 21.412 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε ο ΕΟΔΙ, των οποίων τα 6.272 στην Αττική και τα 2.375 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 77 συμπολίτε μα έχασαν τη ζωή του, ενώ 489 είναι διασωληνωμένοι, στο 4,15% ο δείκτη θετικότητα. Την ώρα που οι τελευταίε εβδομάδε έχουν πολεμική διάσταση στην Ουκρανία και ο ίδιο ο πρόεδρο τη χώρα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταφέρει πληροφορίε για ρωσική επίθεση την Τετάρτη. Οι κάτοικοι τη πρωτεύουσα τη χώρα ζουν φυσιολογικά, πηγαίνουν στη δουλειά του και δεν νιώθουν τον κίνδυνο σύραξη. Περισσότερο έχουμε την εντύπωση ότι οι Δύση και οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν την επίθεση τη Ρωσία στην Ουκρανία παρά η Ρωσία, προκαλώντα κλίμα πανικού, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική, λέει η Βικτόρια Πετρόβα στο mynews.gr, η οποία συνεχίζει κανονικά τη ζωή τη, χωρί να αγχώνεται για πολεμική εισβολή στα εδάφη τη πατρίδα τη. Η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο, ανέφερε πάντως από την πλευρά του σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν στην κοινή συνέδευξη τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Σάκος που περιείχε 44 πλαστικές συσκευασίες με δισκία ναρκωτικών ουσιών τύπου Κάπταγκον, τα λεγόμενα χάπια των τζιχαντιστών εντοπίστηκαν και πάλι στο πλαίσιο διενεργούμενη περιπολία τελεχών τη Λιμενική Αρχή Λίνδου στην παραλιακή περιοχή Κιωτάρη τη Ρόδου. Επιστρέφει στι φυλακέ Κορυδαλού ο Μένιο Φουρτιώτη, καθώ παραβίαζε επί μακρών του περιοριστικού όρου για την αποφυλάκησή του τον Οκτώβριο του 2021. Όλη η τη ημέρα στο mynews.gr.